Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε είναι Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου του 2024. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ανώμαλη προσγείωση στην Αθήνα από την αγαπημένη Κύπρο, από τα όμορφα κοκκινοχώρια, το Φρέναρο, τη Σωτήρα. Το Λιοπέτρι, τη Δερίνια, το Παραλίμνη, την Αγία Νάπα. Όντως όμορφα μέρη και έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Παντρεύουν και την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την πρωτογενή παραγωγή. Είναι η καρδιά της πρωτογενούς παραγωγής στην Κύπρο. Πριν πούμε στα θέματά μας, είδα ένα βίντεο, χθες το είδα, σήμερα παίζει πολύ. Ένας πολίτης της Τουρκίας, Κούρδος, είναι με τη μητέρα του. Η μητέρα του φαίνεται ότι είναι 75 χρονών πόσο και φωνάζει και καταγγέλει το τουρκικό κράτος, γιατί η μάνα του ταξίδεψε από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν με το αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, πήγε να την παραλάβει ο άνθρωπος, βλέπει ότι δεν, ενώ ήρθε το αεροπλάνο δεν βρίσκει τη μάνα του. Περιμένει 2-2,5 ώρες. Τι είχε γίνει? Η γυναίκα δεν ήξερε ούτε μία λέξη τουρκικά. Ήξερε μόνο κουρδικά. Και αρνιόντουσαν, ενώ το 1/4 ξέρει κουρδικά στην Τουρκία. Είναι Κούρδοι. Φοβόντουσαν οι Κούρδοι να πάνε να τις μιλήσουν κουρδικά, μην χάσουν τη δουλειά τους. Η αστυνομία, μπορεί να ήταν αστυνομικοί Κούρδοι και αυτοί φοβόντουσαν, την κράτησαν στην ασφάλεια του αεροδρομίου 2,5 ώρες, μέχρι που διαμαρτυρήθηκε ο γιος της, κινητοποίησε δεν ξέρω ποιους βουλευτές και τελικά την άφησαν και την παρέδωσαν στον γιο του. Και το θέμα σήμερα στο γιο της, και σήμερα το θέμα είναι πρώτο θέμα ανάμεσα στους Κούρδους, λένε οι Τούρκοι, λέει, τι θέλετε, λέει, αφού όλα σας τα είστε ισότιμοι πολίτες. Να τι θέλουμε, λέει. Θέλουμε να αναγνωρίσετε τη γλώσσα μας. Είμαστε το 20-25% αυτής της χώρας. Άνθρωποι υπάρχουν που δεν ξέρουν μια λέξη τουρκικά και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να συνεννοηθούν. Γιατί το ανέφερα αυτό? Η Τουρκία έχει το θράσος να ζητάει κυριαρχική ισότητα στην Κύπρο, που είναι το 20%, το 18% του νησιού. Καλά, έχει όλα τα άλλα δικαιώματα, βέτο, αναλασσόμενη προεδρία, γλώσσα, δίγλωσσα, όλα παντού, τα νομίσματα στους δρόμους, στις πινακίδες του κράτους, όλα μέχρι και σήμερα είναι δίγλωσσα. Και αρνείται να αναγνωρίσει τη γλώσσα των Κούρδων. Και απαιτεί φυσικά τα πάντα για τους μουσουλμάνους της Τράκης, τους οποίους τους εκτορκίσαμε εμείς, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, εννοώ τους Πομάκους και τους Αθηγάνους, και δεν δίνουν ούτε μια σταγόνα δικαιωμάτων στους Κούρδους. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, άφησαν τη γυναίκα 75 χρονών, δεν μπορεί να συνεννοηθεί μόνη της. 2,5 ώρες την κράτησαν στο κρατητήριο. Για να δούμε, κάποιος κύριος μου έστειλε κάτι εδώ. Πιστεύω να θέλει να το κοινοποιήσω κιόλας. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής ΕΚΠΑ, δικηγόρος. Αγαπητέ κύριε Καλλιντερίδη, η βαθιά και πολύμορφη κρίση της αντιπολίτευσης συνεχίζεται αμύωτη και το ελληνικό πολιτικό σύστημα οδηγεί την Ελλάδα όλο και περισσότερο στην αβεβαιότητα. Η μνημονιακή περίοδος και αυτή του κορονοϊού ανέδειξαν ανάμεσα στα άλλα και τη φαυλότητα του πολιτικού συστήματος εξουσίας. Ιδιαίτερα τούτο είναι φανερό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την απουσία σοβαρής εναλλακτικής αντιπολιτευτικής πρότασης. Οι δημοκρατικές πατριωτικές πολιτικές δυνάμεις σε όλο το παραπάνω διάστημα δεν μπόρεσαν να οργανωθούν σε ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο, με αποτέλεσμα το πολιτικό κατεστημένο να συντηρεί τη φαυλότητά του, να εξυπηρετεί άριστα τη διεθνή ολιγαρχία και τη διεθνή και εθνική ελίτ. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 24 Δευτέρου του 2024 και από ώρας 16:00 έως 21:00, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας της παρούσας εκδήλωσης, που δεν εκπροσωπεί κόμμα ή συλλογικότητα, σας καλεί και εσάς ως ξεχωριστή προσωπικότητα, εντάξει, ένας απλός πολίτης με τι ξεχωριστή προσωπικότητα,
στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας και Ασκληπιού στο κέντρο της Αθήνας, για να συζητήσουμε ελεύθερα για την πολιτική κατάσταση και πολιτικό κατεστημένο εν ώψη των ευρωεκλογών και να καταλήξουμε σε ουσιώδη πολιτική πρόταση. Οι Έλληνες μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να χτίσουμε την ελληνική πολιτεία. Με ιδιαίτερη τιμή και χαιρετισμούς για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής ΕΚΠΑ δικηγόρος. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν σας ξέρω, εγώ θα ερχόμουν. Δεν ξέρω, ούτε πρώτη φορά ακούω για την πρωτοβουλία. Δεν σημαίνει, επειδή είναι μια πρωτοβουλία πολιτών, αποφάσισα να την ανακοινώσω. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω κανέναν, δεν εξυπηρετώ κάποια σκοπιμότητα που το κοινοποιώ. Επειδή θα είμαι πάνω για τα 40 του αδερφού μου, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Αν ήμουν εδώ, θα ερχόμουν πάντως. Γιατί θέλω να δω την κοινωνία να αντιδρά και να δω και πώς αντιδρά. Δεν θα είμαι φίλοι του καναλιού να πάνε εκεί πολιτισμένα, χωρίς φωνές, χωρίς εξαντικειμένου προβοκατόρικες ενέργειες, να γίνει μια ωραία εκδήλωση, να δούμε πώς αντιδρά ο κόσμος στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Εδώ... Καλησπέρα κύριε Καλλιτερίδη, σας γράφω από την περιοχή της Δυτικής Αφρικής, βορειοδυτική ακτή του Ελεφαντοστού, και θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα, καθώς και να σας ρωτήσω τα εξής. Πιο συγκεκριμένα, είδα και άκουσα ότι η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκε να προχωρήσει σε δημοψήφισμα σχετικά με τον περιβόητο νόμο του γάμου των ομοφιλοφίλων. Αυτό έγινε γιατί, όπως ισχυρίστηκαν, αυτό το θέμα έχει να κάνει με μία μειονότητα στην Ελλάδα. Τι μειονότητα? Οι μειονότητες είναι οι εθνικές μειονότητες, οι γλωσσικές μειονότητες, οι θρησκευτικές μειονότητες. Τι μειονότητα? Εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με μία μειονότητα στην Ελλάδα και η δημοκρατία του κράτους μας πρέπει να σκέφτεται και να φροντίζει όλους τους πολίτες, μέχρι και ένα άτομο, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη. Εντάξει, κατανοητό, ακόμα και αν αυτός ο νόμος είναι αντίθετος με μία από τις υψηλότερες αξίες του έθνους μας. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει για δεύτερη φορά όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία για να πολεμήσει τη Ρωσία. Και δεν μιλάμε να πάρουμε μερικά όπλα από τη μια πλευρά και να τα εγκαταστήσουμε στην άλλη εντός της χώρας, αλλά να τα στείλουμε χωρίς να σχεδιάζουμε την αναπλήρωσή τους εκτός χώρας. Η δικαιολογία της ηλικίας αυτών των όπλων είναι τουλάχιστον αφελής. Δηλαδή, γιατί αν ίσχυε αυτό, μπορούμε να στείλουμε τα αεροσκάφη Α7 Corsair που έχουμε αποθηκευμένα, τα Mirage 2005 και άλλα παλιά οπλικά συστήματα και πλατφόρμες. Αυτά τα όπλα αγοράστηκαν με τα χρήματα των ήλων πολιτών και όχι με τα χρήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει δημοψήφισμα, αφού αυτό το θέμα έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και όταν μιλάμε για εθνική ασφάλεια, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από το βάρος, ύψος, μέγεθος, χρώμα, θρησκεία, προτιμήσεις, φύλο κλπ. Και όχι για μία μειοψηφία. Έτσι δεν είναι? Πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης μαζί με τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, όταν οι Έλληνες της Ουκρανίας υπέφεραν και υποφέρουν από τις στρατιωτικές μονάδες του Αζόφ? Είναι αυτό ένα ζήτημα που απαιτεί δημοψήφισμα ή όχι? Θα μπορούσατε παρακαλώ να επικοινωνήσετε με κάποιους σοβαρούς ειδικούς του Ελληνικού Συντάγματος? Είμαι σίγουρος ότι είτε εσείς είτε ο Σταύρος γνωρίζετε κάποιους από αυτούς. Έχει το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο το δικαίωμα ή την ευθύνη να εξετάσει αυτή την υπόθεση? Αυτή η ενέργεια της κυβέρνησης είναι σύμφωνη με το Σύνταγμά μας? Φυσικά είμαστε μέρος ενός οργανισμού, του ΝΑΤΟ, που αποφάσισε να βοηθήσει την Ουκρανία. Όμως δεν το έκαναν όλοι. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι δεν το έχουν κάνει. Οι Τούρκοι κονομάνε αντί να δίνουν όπλα, μόνο πουλάνε. Είναι απόλυτη αηδία και κρίμα. Θα μπορούσατε παρακαλώ να ελέγξετε αν αυτό το ζήτημα εθνικής ασφάλειας θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση που πρέπει να τεθεί? Αυτά λοιπόν, με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Τασιούλας. Κύριε Καλλιτερίδη, θα το δούμε. Το έχουμε πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται. Αν ήταν υπερήφανοι για αυτό που κάνουν, θα τα δημοσιοποιούσαν κιόλας. Τα κρύβουν. Αφού το κάνετε, γιατί τα κρύβετε? Είναι χειρότερο που τα κρύβετε. Κύριε Καλλιτερίδη, γεια σας. Χρόνια πολλά πίσω, όταν ακόμα η ψυχή του Έλληνα δεν είχε μολυνθεί από την λίαν ολιγόχρονη και μη απηχούσα την πραγματικότητα ευμάρεια, ως και την πρόοδο του εξυγχρονιστικού νεοφιλελευθερισμού. Γύρω στα 1955, όταν ο αγώνας για την ελευθερία των αδελφών μας Κυπρίων βρίσκονταν στην κορύφωσή του και συγκινούσε τις ψυχές των Πανελλήνων, νέοι τότε, φλεγόμενοι από φιλοπατρία και εμπνευσμένες ομιλίες των καθηγητών μας,
οι οποίοι παρά τον πενιχρό τότε μισθό και τις απαιτήσεις του κοινωνικού περιγύρου παρέμεναν πιστοί και συνεπέστατη λειτουργή του χρέους τους, ανεξαρτήτως παιδευτικών ικανοτήτων και ιδεολογικού προσανατολισμού, ένα κοινό είχαν, τη σφραγίδα της φιλοπατρίας με την οποία σφράγισαν τις νεανικές μας ψυχές. Δύσκολα χρόνια και πενιχρά τα μέσα που διαθέταμε για να διακηρύξουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας στους αδελφούς Κυπρίους. Με έναν τενεκέ ασβέστη και μια βούρσα ασπρίσματος, χειμώνας καιρός, περιμέναμε πότε θα ερημώσουν οι δρόμοι για να αποτυπώσουμε με μεγάλα γράμματα στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε από τα χωριά στην πρωτεύουσα το Βαθύ τη συμπαράστασή μας στην Κύπρο και στους αδελφούς μας Κυπρίους. Στο χωριό μου, μεγαλοχώρη 2.500 ψυχών τότε, τα καφενεία, όλα γεμάτα τα βράδια από τους άντρες που μετά τον γάματο της ημέρας συνέρεαν στα καφενεία για να πιούν τον καφέ τους και να ακούσουν τις ειδήσεις. Γιατί τότε το ραδιόφωνο ήταν ακόμα είδος πολυτελείας και υπήρχε μόνο στα καφενεία. Υπήρχε βέβαια και η αγωνία του ψυχρού πολέμου. Ένα ακόμα κίνητρο για προσέλευση στο καφενείο. Και η προσοχή αλλά και η αγωνία ανάμεικτη με κάποια συγκίνηση που δημιουργούσε το σήμα του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου, που σε λίγο θα τον ξεχάσουμε και αυτόν, και το μήνυμα της μητέρας πατρίδας προς τους αδελφούς Κυπρίους. Αδελφοί Κύπριοι, μάχεστε δια την ελευθερία σας και θα την κερδίσετε. Η ώρα της νίκης δεν θα αργήσει να σημάνει. Όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι μαζί σας, έλεγαν τα ραδιόφωνα του ΕΙΡ. Μισός αιώνας με έναν βάρβαρο από τον οποίο η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει παρά λαιλασίες, σφαγές και γενοκτονίες, να κατέχει πάνω από το 1/3 του νησιού και ο κάθε πολίτης που επιμένει να παραμένει όρθιος και να έχει τα αυτιά του κλειστά στους στρατευμένους κορύβαντες, νεκροθάφτες της αλήθειας, ψάχνει να δει τι έγιναν επιτέλους αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι. Οι υποτιθέμενοι υπεπολιτισμένοι θεματοφύλακας ανθρωπίνων αξιών χριστιανική δύση. Το ίδιο και ο αδελφός Κύπριος νιώθω να με κοιτάει γεμάτος πικρία και το πρόσωπό του να ζωγραφίζεται και στο πρόσωπό του να ζωγραφίζεται η απορία και ένα τεράστιο γιατί και να περιμένει απάντηση. Μα αδελφέ μου Κύπριε, ανήκουμε εις την Δύση. Με χαιρετισμούς, Ανδρέας Μανολιός. Γεια σου Ανδρέα. Αυτά έχουμε από τους φίλους μας. Ξέρετε, εισερχόμεθα, ήδη από τον προηγούμενο μήνα, εισερχόμεθα στις τελικές διεργασίες της κήρυξης της Επανάστασης, είτε στη Μορδοβλαχία σε λίγες μέρες, είτε στην Πελοπόννησο της 25 Μαρτίου. Γι' αυτό θα αναφέρουμε δύο πραγματάκια. Το έχω πει και έχω δεχθεί και κριτική ότι ανεξαρτήτως θρησκείας η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να επιδιώξει στρατηγική συνεργασία με την Αλβανία. Αφήστε τώρα το ράμα, αυτοί έρχονται και φεύγουν. Μιλώ για με την Αλβανία και τον αλβανικό λαό. Ανεξαρτήτως θρησκείας. Γιατί έχουμε δοκιμαστεί, ζήσαμε μαζί αιώνες δίπλα-δίπλα, συμμετείχαν στους αγώνες μας, βοήθησαν. Φυσικά υπήρχαν μουσουλμάνοι που είχαν συνταχθεί και με τους Τούρκους, λογικό και φυσικό είναι, αλλά υπήρχαν και μουσουλμάνοι Αλβανοί που πολεμούσαν στο πλευρό μας. Για λοιπόν δείτε, ακούστε εδώ ποιος ήταν ο Μουσταφάς Γκέκας και η Οθωμανική Εκατονταρχία. Η Οθωμανική Εκατονταρχία ήταν μια ομάδα από 31 Οθωμανούς προερχόμενος από τη Χιμάρα, το Αϊβαλί, τη Μυτιλίνη, το Ζαγόρι, τη Σμύρνη, τη Λιβαδιά και τη Θήβα στην Επανάσταση του 1821. Εκατόνταρχος και αρχηγός της ήταν ο Μουσταφά Γκέκας, μουσουλμάνος Αλβανός φιλέλληνας. Η Οθωμανική Εκατονταρχία ήταν ενωμένη με την 5η χιλιαρχία του Νικόλαου Κριεζιώτη και μαζί με άλλες χιλιαρχίες διοικείτο από τον Δημήτριο Υψηλάντη. Θα συμμετάσχει σε συγκρούσεις στην Ανατολική Στερεά, τη Λιβαδιά και τη Θήβα. Ο Μουσταφά Γκέκας. Μας είναι άγνωστα το πού και πότε γεννήθηκε. Πιθανώς προερχόταν από εύπειρη οικογένεια γιατί έβαλε πολλά λεφτά στον αγώνα δικά του. Κατέβηκε στη Λιβαδιά και συνεργάστηκε επικεφαλής 45 ανδρών με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, με τον οποίο πολέμησε στο χάνι της Γραβιάς. Μετά τη σύλληψη του Ανδρούτσου τάχτηκε υπό τις διαταγές του Γκούρα, ο ίδιος επικεφαλής 35 ανδρών, και μετά το θάνατο του Γκούρα
συνεργάστηκε με τον μεγάλο στρατηγό τον Καραϊσκάκη. Αγωνίστηκε με τους Ιωάννη και Πανούτσο Νοταρά στη μάχη των Μαγουλιανών. Στη μάχη του Πειραιά τραυματίστηκε δύο φορές, τη μία σοβαρά. Η ελληνική διοίκηση αναγνώρισε τη συμβολή του στον αγώνα και του έδωσε το ποσό των 1000 γροσίων, ενώ του παραχώρησε και ενδεικτικό των εκδουλεύσεών του στην πατρίδα. Ο Μουσταφά Γκέκας τέθηκε επικεφαλής της Οθωμανικής Εκατονταρχίας. Επί Ιωάννη Καποδίστρια έλαβε το βαθμό του λοχαγού στα ελαφρά σώματα. Αυτά από το τουρκοαλβανικό, από το βιβλίο του Σπύρου Λουκάτου «Τουρκοαλβανικού φιλελληνισμού εράνισμα κατά την ελληνική εθνεγερσία» 1972-1973. Έχει διασωθεί μία επιστολή του προς την κυβέρνηση στο Ναύπλιο, του Μουσταφά Γκέκα, προς την Βουλήν. «Η τυραννία και το απάνθρωπον των ομοθρήσκων μου μουσουλμάνων και τα μεγάλα δίκαια του δυνοπαθούντος ελληνικού λαού, ώστις βεβαρημένος από την πολυχρόνια δουλείαν απεφάσισε το 1821 έτος των χριστιανικών να αποτινάξει των ζυγών, επειδή με εκείνης ανησύκτων και συμπάθειαν, αποφάσισα κι εγώ να συναποθάνω με τους Έλληνας. Εν ενή λόγω, εδούλευσα την Ελλάδα και δουλεύω απ' αρχής τους αγώνας της, συνευρισκόμενος και συναγωνιζόμενος με τους επισήμους της στρατηγούς. Καθόλας δε τας μάχας, εισάς συμπαρευρέθην, δις επληγώθην, τον οποίον η επικινδυνοτέρα εστάθη η συμβάσαμη εις Πειραιάν πληγή. Εις όλον δε το διάστημα δεν έλαβον από το ελληνικό έθνος οβολών διαμισθών, εκτός των 500 γροσίων δοθέντων μη προλαβώντος, χάριν περιθάλψεως παρά της κυβερνήσεως. Και εξόδευσα όλος εξοικείων μου γρόσια 11.000, από τα οποία μου ευρέθησαν βενέτικα φυλαγμένα από τον καιρό της Τουρκίας στο κεμέρι μου. Εκδουλεύσεις μου είναι αποδεδειγμένε και αναντήρητη να μη δοθώ συν ενδεικτικά έγγραφα ότι εδούλευσα την Ελλάδα πιστός και ως Θεός της, Θετός της Υιός. Τη 5η Οκτωβρίου 1827 ενεγίνη ο φιλέλλην Μουσταφάς Γκέκας. Άρα βρισκόμαστε σε περίοδο όπου υπάρχει ένας οργασμός. Η φιλική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 έχει απλωθεί παντού, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο εννοώ, αλλά και στο εξωτερικό που υπάρχουν ελληνικές κοινότητες. Οι πλούσιοι συνεισφέρουν, η εκκλησία έχει καθοριστικό ρόλο, πλούσιοι και φτωχοί είναι κοντά στον αγώνα και άρχισε να δίνεται το μήνυμα την άνοιξη του 1821, πάμε για επανάσταση. Είχαμε τη συνέλευση της Βοστίτσας, στο Αίγιο δηλαδή. Για να δούμε λίγο τα γεγονότα, γιατί σε δύο μέρες έχουμε το Μάχο Υπερπίστεως του Ιψηλάντη. 16 Φεβρουαρίου 1821. Ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης αποφασίζει στη Μολδαβία την κήρυξη της Επανάστασης. Μετά την ανάληψη της αρχηγίας της εταιρείας, της φιλικής εταιρείας, ο Ιψηλάντης πήρε διετή άδεια από τον Τζάρο και αναχώρησε από την Πετρούπολη αρχικά για τη Μόσχα και έπειτα την Οδυσσό, συγκεντρώνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά από πλούσιους εμπόρους και οργανώνοντας την επικείμενη εξέγερση του έθνους. Τον Οκτώβριο του 1820 βρέθηκε στο Ισμαήλι της Βασαραβίας, όπου μετά από διαβουλεύσεις της αρχής, της ανώτητης αρχής φιλικής εταιρείας, καταστρώθηκε το σχέδιο της εξέγερσης, κέντρο της οποίας θα ήταν η Πελοπόννησος. Το σχέδιο γενικών των φιλικών προέβλεπε λαϊκή εξέγερση στην Κωνσταντινούπολη και πυρπόληση του Οθωμανικού στόλου, μετάβαση του Ιψηλάντη στη Μάνη και εξέγερση και ταυτόχρονη εξέγερση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες για λόγους αντιπερισπασμού. Η κύρια επανάσταση στο Μοριά στις παραδουνάβιες αντιπερισπασμός. Υπήρχε ακόμα πρόληψη για συμμαχία με Σέρβους και Βουλγάρους στο πνεύμα του Ρίγα Φεραίου. Για την εφαρμογή της απόφασης και την προετοιμασία της καθόδου του Ιψηλάντη στάλθηκε στην Πελοπόννησο ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος, γνωστός και ως Παπαφλέσσας και υπεύθυνος μαζί με τον Αναγνωσταρά για την Μεσσηνία. Βλέπετε ότι το σχέδιο
έχει και γεωπολιτικές πτυχές μέσα. Θα δείτε παρακάτω ότι και τους Βουλγάρους και τους Σέρβους και αντιπερισπασμό και επιτελική σκέψη. Στις 24 Δεκεμβρίου 1820 εκστράτευσε από την Τριπολιτσά εναντίον του Αλή Πασά στα Γιάννενα ο Χουρσίτ Μεχμέτ Πασάς του Μοριά, αυτό με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι αξιόμαχες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και για τον Αλή Πασά. Νομίζω του Βουρνά, ένα βιβλίο είχα διαβάσει πριν από 30-40 χρόνια, Αλή Πασάς, αιμοσταγής δολοφόνος ή ιδιοφυής ηγέτης, κάπως έτσι. Και έλεγε και τις δυο πτυχές του Αλή Πασά, πάντως σε κάθε περίπτωση. Η εξέγερση του Πασά εναντίον του Σουλτάνου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Πάμε να δούμε. Στις 6 Ιανουαρίου πέρασε από το Μοριά, στο Μοριά από τη Ζάκυνθο, ειδοποιημένος από τους φιλικούς, ποιος άλλος? Ο καπτάν Θόδωρος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Παπαφλέσσας όργωσε το Μοριά μιλώντας για την επανάσταση σε πόλεις και χωριά. Ο Κολοκοτρώνης έκανε συγκεντρώσεις καπεταναίων από όλη την Πελοπόννησο και τους ενημέρωσε να πάρουν τα όπλα μόλις δοθεί το σύνθημα. Άλλοι φιλικοί προετοίμαζαν την επανάσταση σε Ρούμελη, Θεσσαλία και Μακεδονία. Στις 26 Ιανουαρίου έγινε στο Αίγιο, Βοστίτσα την έλεγαν τότε, η συνέλευση της Βοστίτσας, στην οποία συμμετείχαν επίσημοι αντιπρόσωποι των προϊστών της Πάτρας και των Καλαβρίτων. Επίσης συμμετείχαν τρεις ιεράρχες, τρεις δεσπότες, μεταξύ των οποίων ο παλαιόν πατρός Γερμανός, διάφοροι προεστοί, αρχιερείς και καπεταναίοι από όλη την Πελοπόννησο και ο Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας και οι καπεταναίοι δήλωσαν έτοιμοι για την επανάσταση, οι προεστοί ήταν διστακτικοί και ζήτησαν εγγυήσεις για την υποστήριξη του εγχειρήματος από τη Ρωσία. Τελικά συμφώνησαν όλοι να περιμένουν την άφιξη του Υψηλάντη για να ξεκινήσει η εξέγερση. Ενώ στην Πελοπόννησο περίμεναν τον ερχομό του Υψηλάντη, είχαν εμφανιστεί διαφωνίες μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Επανάστασης για το πότε αυτή πρέπει να ξεκινήσει. Ο Υψηλάντης ήταν της άποψης ότι θα πρέπει να κηρυχθεί η Επανάσταση την άνοιξη του 1821. Υπέρ της επίσπευσης της έναρξης ήταν και οι Παντζημάδης και Κομιζόπουλος, οι οποίοι από τη Μόσχα έγραφαν στον Ξάνθο στις 14 Δεκεμβρίου του 1820 ότι «καιρός να αρχίσει η θεώρηση του μπιλάντζου καθ' όλα τα φαινόμενα», μπιλάντζου της Επανάστασης. Ομοίως, οι Γεωργάκης Ολύμπιος και οι Ιωάννης Φαρμάκης, με επιστολές τους της 9ης Ιανουαρίου 1921 από το Βουκουρέστι προς τον Υψηλάντη, τόνιζαν την ανάγκη της γρήγορης έναρξης της Επανάστασης. Ο Δικαίος επίσης τόνιζε ότι «ο καιρός δεν περιμένει την ειδική σου και την ειδική μου αργοπορία». Αντίθετα, οι Αθανάσιος Τσακάλοφ και Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος που βρίσκονταν στην Πίζα, ήταν της άποψης ότι οι προπαρασκευές δεν ήταν επαρκείς και δεν μπορούσε να αρχίσει σύντομα η Επανάσταση. Ο Αναγνωστόπουλος περί τα μέσα Φεβρουαρίου του 1821 πήγε στη Ρουμανία, όπου πρότεινε πεντάμινη αναβολή της εξέγερσης. Ζήσε Μάη, δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις εξέγερση. Όμως ο Υψηλάντης, αποφελούμενος της κατάστασης που δημιουργήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου από το θάνατο του ηγεμόνα Αλεξάνδρου Σούτσου, άρχισε τις προκαταρκτικές επαναστατικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ έφτασαν οι πληροφορίες για την προδοσία του μυστικού της Επανάστασης από τον φιλικό Ασημάκη Θεοδόρου και δημιουργήθηκαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν βαριά αντίπεινα των Τούρκων κατά των Ελλήνων. Ταυτόχρονα το μυστικό διέρευσε και στο Ιάσιο, όπου ακόμα και τα μικρά παιδιά το εγνώριζαν. Έτσι αποφασίστηκε η κήρυξη της Επανάστασης χωρίς αναβολή. Ο ιστορικός Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος θεωρεί ότι η τελική απόφαση για την Επανάσταση ελήφθη στο Κισινάου, πρωτεύουσα της Μολδαβίας, τότε Βεσσαραβία, σήμερα Μολδαβία, της 16 Φεβρουαρίου 1821, σαν προχτές δηλαδή, όπως προκύπτει από το συγκαλυμμένο μήνυμα που στάλθηκε στον Ξάνθο την ίδια ημέρα. Το Φεβρουάριο του 1821 όμως,
φόβοι ότι οι Οθωμανικές αρχές είχαν έλθει σε γνώση των επαναστατικών σχεδίων, υποχρέωσαν τον Ιψηλάντη να μην μεταβεί στη Μάνη, αλλά να αλλάξει το αρχικό σχέδιο και να ξεκινήσει ο ίδιος την επανάσταση στη Μορδοβλαχία, που λειτουργήσε ως πρόδρομος της κύριας επανάστασης στο Μοριά της 25 Μαρτίου του 1821. Περιμένετε το μάχου, τη διακήρυξη δηλαδή, το μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, θα το διαβάσουμε αύριο μεθαύριο, τότε δηλαδή που εκφωνήθηκε. Πάμε να δούμε γρήγορα τι μας λέει ο Απόστολος Αποστολόπουλος, ένας σοφός δημοσιογράφος που τον εμπιστεύουμε, γι' αυτό και μοιράζομαι μαζί σας τα άρθρα του, για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Διότι είπαμε ότι δεν ασχολούμαστε με τα εσωτερικά, αλλά η πολιτική κατάσταση δεν ασχολούμαστε με τα κόμματα και με τα αυτά. Η πολιτική κατάσταση όμως μας αφορά όλους, είναι εθνικό ζήτημα. Έχουμε δύο άρθρα, πολύ γρήγορα θα τα διαβάσουμε. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές και έγινε κυβέρνηση επειδή ο κόσμος ήθελε πρωτίστως πολιτική σταθερότητα. Σημαντική η πολιτική σταθερότητα, αλλά μαζεύονται πολλά που την υπονομεύουν. Η πείνα, ως συνέπεια της ακρίβειας, η αλαζονία της εξουσίας και η κουφαμάρα της στη λαϊκή δυσαρέσκεια, η ανασφάλεια από τις προκλήσεις των απέναντι των Τούρκων. Η σταθερότητα περιλαμβάνει την ηρεμία στις σχέσεις με τον γείτονα, αλλά αυτός είναι με τα νύχια και τη γλώσσα έξω και το μάτι να γυαλίζει. Η πολιτική σταθερότητα είναι καλή αν εξασφαλίζει την ηρεμία σε αυτά και σε όλα τα άλλα. Αν δεν το κάνει, γίνεται νόμισμα ανεφαξίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση δεν καταραίει επειδή τα άλλα κόμματα δεν έχουν βρει. Α, όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση δεν καταραίει επειδή τα άλλα κόμματα δεν έχουν βρει βηματισμό της προκοπής. Στην ερώτηση αν θα τον βρουν, η απάντηση είναι αμάν και πότε. Οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές ίσως δώσουν τη χαριστική βολή. Η Νέα Δημοκρατία συνολικά και ιδιαίτερα η ηγεσία της πριώνησαν το κλαδί της εξουσίας που κάθονταν. Το κακό είναι ότι δεν διαφαίνεται νέα ηγεσία εκ των ένδων στη Νέα Δημοκρατία. Το έδαφος είναι πρόσφορο ώστε κάποιοι να αναζητήσουν επιβολή ηγεσίας από πρόσωπα εκτός χώρας. Μας φέρνουν κανένα φυτευτό. Ο Κασελάκης είναι ένα τέτοιο δείγμα, αποτυχημένο, αν ισχύει ότι καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Το αδιέξοδο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός νόμιζε ότι το καλύτερο για αυτόν θα ήταν να βρει μια καλή θέση στην Ευρώπη και να αφήσει τους άλλους να βουρλίζονται στην Αθήνα. Σύντομα όμως η πόρτα έκλεισε. Για να πάρεις μια υψηλή θέση σε έναν συνασπισμό κρατών, πρέπει κάτι να εκπροσωπείς εσύ ο ίδιος, αλλά κυρίως και η χώρα σου. Οι υψηλές θέσεις δεν είναι ελεημοσύνη στο φτωχό. Αυτός που την έχει είναι αιχμή του δόρατος, πρέπει να εμπνέει αν όχι σεβασμό, τουλάχιστον να έχει κοινή αποδοχή και γι' αυτό να προκαλεί και κάποιο φόβο. Ποιος φοβάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ΣΥΠΑ την Ελλάδα και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη? Ο πολιτικός χώρος στην Ελλάδα έχει χάσει και τα τελευταία ίχνη κάποιου αξιοπρεπούς στάτους, έτσι ώστε να μην μπορεί να προσφέρει άλλες υπηρεσίες εκτός από εκείνη που πρόσφερε στους βασιλιάδες της Γαλλίας ο Αυλικός, που εξασφάλιζε τη στοιχειώδη ατομική καθαριότητα στον άνακτα, του σκούπιζε τον ποπό δηλαδή, και ταυτόχρονα έδινε στους παρευρισκομένους την ευκαιρία να ανοίξουν τα παράθυρα ώστε μαζί με τα αρώματα να ελαφρύνει η ατμόσφαιρα. Αυτό έχει γίνει ο πολιτικός χώρος, καταλάβατε. Αυτό λοιπόν που εκπλήσει σήμερα είναι η απέραντη ευκολία, ακριβέστερα η προθυμία, με την οποία ο κύριος Μητσοτάκης και σύμπασα η κυβέρνηση συντάσσονται και με πρωτοβουλία τους προτάσσουν θέματα όπως για παράδειγμα ο γάμος των ομοφιλοφίλων, παριστάνοντας ότι αγνοούν τι θέλει η ελληνική κοινωνία. Είναι σαν να λένε οι έξωθεν προστάτες στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Μετά από αυτά δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Αντίο, όταν το καταλάβουν θα είναι αργά. Ξέρουν τι κάνουν. Όσα κάνει η κυβέρνηση δεν είναι από άγνοια κινδύνου. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι γνωστό στους δημοσκόπους τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν από την ψηφοφορία. Έτσι πληροφορήθηκα από έγκυρη πηγή με ακρίβεια εκατοστού το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ 6 μήνες πριν από τις εκλογές του 2012. Είναι αλήθεια, βαστόπε. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η αναφορά στην τηλεόραση ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι αν η Νέα Δημοκρατία κρατηθεί στις ευρωεκλογές σε ποσοστά έως 30% δεν θα είναι θρίαμβος, αλλά η κυβέρνηση αντέχει. Αν κατέβει έως 27% το πράγμα δυσκολεύει αλλά το παλεύει. Αν πάει πιο κάτω τότε πάβουν τα σχόλια και αρχίζουν τα δάκρυα.
μου είπαν συγκινημένοι οι συνομιλητές μου. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να πάει κάτω από 27%. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Έχουμε και ένα άλλο το οποίο θα το πούμε αύριο, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς και έχουμε σημαντικά ζητήματα παρακάτω. Ο Λάζαρος Μαύρος, ένα υπόδειγμα δημοσιογράφου. 50 σπούδασε νομική στην Αθήνα, αλλά τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ένας έντιμος δημοσιογράφος, πιστός εθνοφύλακας, δεν αποκαλύπτω τι θέση έχει, πάντως είναι κάθε Σαββατοκύριακο στη μονάδα του, εκπαιδεύεται 70 χρονών και υπηρετεί με πίστη και πάθος την δημοσιογραφία, με εντιμότητα, έγραψε ένα άρθρο. Δεν το διαβάσουμε όλο, θα πούμε όμως το ζουμί. Λέει λοιπόν ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2022 έχουμε πλήρη άρση του εμπάργου όπλων προς την Κύπρο από τη ΣΥΠΑ. Λέει ο... Και επίσης ο Μπλίνκιν λέει ότι όποτε συναντιέται με τον Χριστοδουλίδη, που τότε ήταν υπουργός εξωτερικών, έχουν πολύ θερμή σχέση από τότε που ανακοίνωσε την άρση του εμπάργου όπλων. Λέει λοιπόν, η Ρωσία, η Κύπρος πήρε όπλα από τη Ρωσία ή ανέπτυξε σχέσεις με τη Ρωσία γιατί ήταν οι κλειστές οι πόρτες της Αμερικής. Ναι, υπήρχε εμπάργο. Μάλιστα λέει ότι κάποια στιγμή είχαν δώσει κάποια από εδώ τώρα να μην τα λέμε κάποια αμερικανικά όπλα Mi-16 νομίζω στους βατραχανθρώπους της Κύπρου και απέτησε όταν απενεργοποιήθηκε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, απέτησε η ακόλουθος άμυνας, η πρέσβης μου φαίνεται, ο ακόλουθος άμυνας, ο πρέσβης της Αμερικής στη Λευκοσία, να εξαφανιστεί οτιδήποτε αμερικάνικο από τα χέρια τους. Τόσο σφιχτός ήταν ο έλεγχος, πιθανότητα από πιέσεις που δεχόντουσαν από την Τουρκία. Και έτσι πήρε βραζιλιάνικα τροχοφόρα τεθωρακισμένα η Κύπρος, πήρε ρώσικα, ΤΑΦ 80 και μου φαίνεται BMP3, πήρε γαλλικά βλήματα εδάφους επιφανίας, ο φόβος και ο τρόμος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, δεν θα μείνει τίποτα, θα τους βυθίσουν όλους. Πήρε επίσης και αντιαεροπορικά και ρωσικά και γαλλικά, μέχρι που έχουμε άρση το εμπάργο. Και τώρα πήρε επιθετικά ελικόπτερα από τους Ρώσους, με τρομερή ισχύ πυρός, τα οποία την πίεσαν την Κύπρο και τα πούλησε στη Σερβία. Και αναρωτιέται ο Λάζαρος, συγγνώμη λέει, τώρα που έχουμε άρση το εμπάργο, έδωσαν τίποτα οι Αμερικανοί στην Κύπρο? Γιατί η Κύπρος πρέπει να έχει αποτρεπτική ισχύ. Δεν έδωσαν. Λέει λοιπόν ο Λάζαρος, τα πράγματα έκτοτε άλλαξαν. Οι κυβερνώντες της ΥΠΑ, διαστόματος Μπάιντεν κιόλας, λένε ότι θεωρούν πλέον την Κυπριακή Δημοκρατία ως στρατηγικό τους εταίρο. Πόση λοιπόν αμερικανική ενίσχυση του εξοπλισμού των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων έχει άραγε ζητήσει ως τώρα από την Ουάσιγκτον και πόση έχει πετύχει η Κυπριακή κυβέρνηση? Προφανώς οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν παρηγορούν. Εκτός μόνο την Τουρκία, αυτήν την παρηγορούν. Όταν ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2022 η πλήρης άρση του εμπάργου όπλων προς την Κύπρο από τη ΣΥΠΑ, είχε σπεύσει ο Ερντογάν να δηλώσει διαμαρτυρόμενος ότι «δεν αποδεχόμαστε την απόφαση των ΥΠΑ να άρουν το εμπάργο όπλων κατά της ρωμιοκυπριακής διοίκησης. Έκτοτε δεν υπήρξε περαιτέρω λόγος για να διαμαρτυρηθεί. Γιατί άλλωστε, γιατί δεν πήρε τίποτα. Στα λόγια ήταν η άρση του εμπάργου». Η παραμέληση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου είναι δείγμα πολιτικής και της νυν κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το έχει υπογραμμίσει πρόσφατα και στη δική του αρθογραφία. Πρώτη το βάλαμε, σε εμάς το έστειλε. Ο διατελέσας επί 4 μήνες το 2006 και παραιτηθής τότε υπουργός άμυνας, πρώην υπαρχηγός ΓΕΕΦ, στρατηγός Φίβος Κλόκαρης. Έγραψε στο άρθρο. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η παρούσα κυβέρνηση δεν τήρησε την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητά της. Δεν τηρήθηκε η δέσμευση για αύξηση του προϋπολογισμού άμυνας σε ποσοστό 2% του ΑΕΠ.
Ο προϋπολογισμός του 2024 περιορίστηκε στο ανεπαρκές 1,8% με πρόταση νόμου της κυβέρνησης. Ο δε συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα μειώθηκε από 30% στο 17%. Υπό τον τίτλο «Να ανακοπεί η πορεία τουρκοποίησης της Κύπρου, αναγκαία η αναθεώρηση της πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας», ο στρατηγός κλόκαρε και πάλι στο άρθρο του, αφού υπενθυμίζει ότι το δόγμα του ενιαίου μυντικού χώρου είναι ενεργό από το 2000 και η Τουρκία κυριαρχεί στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου-Ρόδου, σημειώνει και τα εξής. Η στρατιωτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αποδυναμωμένη. Έχει επικρατήσει η λανθασμένη σχολή σκέψης ότι οι μικρές χώρες είναι μάταιο να δίνουν βαρύτητα στη στρατιωτική τους ισχύ. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεγάλη συμπίεση των προϋπολογισμών άμυνας και την απότομη μείωση της στρατιωτικής θητείας, χωρίς να μεταβληθεί η τουρκική απειλή, με αρνητικές επιπτώσεις στο αξιόμαχο της εθνικής φοράς. Άρα, αυτά τα μηνύματα ελπίζω να τα παίρνει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Λοιπόν, από σήμερα, αύριο και μεθαύριο υπάρχει ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος τριήμερο στην Αίγυπτο. Είναι η μεγάλη ενεργειακή έκθεση EGPES. Εκεί η Ελλάδα εκπροσωπείται από την κυρία Σδούκου, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον διευθύνοντα σύμβολο της ΕΔΕΙΕΠ Αριστοφάνη Στεφάτο και τον διευθύνοντα σύμβολο της Hellenic Upstream Αναστάσιο Βλασόπουλο. Εκεί, εκτός των άλλων, θα συναντηθούν με αξιωματούχο της Exxon Mobil, η οποία συζητάται τώρα να πάρει απόφαση να κάνει γεωτρήσεις νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σημειωτέων ότι πλην από λίγες μέρες, 9 Φεβρουαρίου, πάλι η κυρία Σδούκου στην Αμερική είχε συναντήσει ανώτατα στελέχη της Exxon Mobil. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το 2025-2026 θα έχουμε γεώτρηση στην περιοχή αξίας 100-150 εκατομμύρια δολαρίων θα ξοδέψουν και πιθανόν η Exxon Mobil να συνεργαστεί με τον άλλον ενεργειακό γίγαντα της Chevron και οι δύο ενεργοποιούνται και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και φαίνεται ότι το 2025-2026 θα έχουμε αποτελέσματα. Να πούμε ότι υπάρχει ο φόβος της προσφυγής όπως είχε γίνει σε πρώτο στάδιο και ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το όλο θέμα είναι η ύπαρξη ενός λιμανιού το οποίο είναι ικανό να φιλοξενήσει τα πλοία, τα συνοδά πλοία και ό,τι άλλο χρειάζεται για να εξυπηρετήσει. Είναι αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα και χωρίς να βρεθεί αυτό το λιμάνι των Χανίων λέει δεν είναι επαρκές και η Σούδα δεν διαθέτει, χωρίς αυτό είναι δύσκολο να εκπληρωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για να προχωρήσει. Αυτό ψάχνουν δηλαδή. Μακάρι να δούμε να προχωράει αυτό το έργο, γιατί πέραν των ενεργειακών και των οικονομικών πτυχών υπάρχουν και άλλες πτυχές που καλύτερα είναι να μην τις πούμε τώρα, μην ανοίγουμε και μάτια κάποιον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Δεν έγιναν ακόμα εξελίξεις, προοπτικές που μπορούν να γίνουν. Η Τουρκία ζήτησε, λέει, από την Αίγυπτο να της παραχωρηθεί μέρος του λιμανιού και έκταση πίσω από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας για να το χρησιμοποιήσει ως βάση διείσδυσης στην Αφρική. Γιατί στην Αφρική η Τουρκία, όπως είπαμε, έχει τεράστια συμφέροντα, δείτε παρακάτω. Και λέμε, γράφει η εφημερίδα Al-Quds Al-Arabi. Η λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης σίγουρα θα αποτελέσει για την Αίγυπτο μία οικονομική διέξοδο, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικούς λόγους, αλλά μάλλον απαιτεί βαθιές διπλωματικές διαπραγματεύσεις και προσεκτική εξέταση των κοινών συμφερόντων και των δύο χωρών. Να σημειώσουμε ότι η Αίγυπτος πούλησε σε εισαγωγικά μακροχρόνια μίσθωση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την περιοχή Ρας Ελ Χίκμα, 350 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αιγυπτιακής πρωτεύουσας, έναντι 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάντως, αυτό το ζήτημα είναι τεράστια σημασίας, αφορά και την Ελλάδα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει και ως
βατήρας βάση για την υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας ή για την επέκταση της συνεργασίας της Τουρκίας με την Αίγυπτο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα. Για τον Ερντογάν, η Αλεξάνδρεια θα μπορούσε να αποτελέσει το ιδανικό εφαλτήριο για την ενίσχυση της ήδη σημαντικής τουρκικής επέκτασης στην Αφρική. Η Αφρική κατέχει ιδιαίτερη θέση στις καρδιές του τουρκικού λαού, καθώς και στην Τουρκία, εξωτερική πολιτική της χώρας μας, είχε πει στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ Τουρκίας-Αφρικής ο Ερντογάν. Και ξέρετε τι άλλο είπε. Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν αναλάβει έργα στην Αφρική 85,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικοί μας επιχειρηματίες, με εξαίρεση το Μυτιλινέο που ξέρω ότι έχει μια εξωστρέφεια, ξέρετε τι κάνουν. Αρμέγουν την αγελάδα που λέγεται Ελλάδα με σημαδεμένες τράπουλες. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που είναι εκτεθειμένη 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανειακές υποχρεώσεις στις ελληνικές τράπεζες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Όποιος και να είναι η κυβέρνηση, κάνει το σταυρό του κάθε μέρα, αν είναι χριστιανός ή ξέρω εγώ, προσεύχεται εκεί που πιστεύει, αν πιστεύει, μην πάθει τίποτα αυτή η εταιρεία. Διότι αν πάθει, θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτή είναι. Αντί να ανοίξουν τα φτερά τους και να, όπως υπήρχαν παλιά οι ελληνικές κατασκευαστικές, έκτισαν όλη τη Μέση Ανατολή και την Λιβύη. Ανοίξτε τα φτερά σας, κοιτάξτε τι κάνουν οι άλλοι. Οι Τούρκοι τριπλασίασαν τις πρεσβείες τους στα τελευταία χρόνια στην Αφρική και η Ελλάδα τις υποδιπλασίασε. Τις υποδιπλασίασε. Αυτή είναι. Μετά μου λέτε γιατί να... τι να πούμε δηλαδή, με ψέματα. Και φυσικά έχουν την βάση της στη Σομαλία. Στη Σομαλία στην ουσία την κυβερνάει η Τουρκία. Τώρα, Ερντογάν. Απειλεί ευθέως τους πολίτες, λέει, για το καλό σας είναι καλό ο δήμαρχος που θα εκλέξετε να είναι από το κυβερνών κόμμα. Για να συνεργαζόμαστε. Αν δεν συνεργαζόμαστε, πώς θα πάει το φυσικό αέριο, λέει. Δεν είναι για το καλό σας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Εκεί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάπου είδα ότι έδωσε μια διορία ο Μπάιντεν μέχρι τις 10 Μαρτίου που αρχίζει το Ραμαζάν. Ό,τι είναι να κάνεις, κάνει ως τότε. Μα δεν μπορεί μέχρι τις 10 για τις επιχειρήσεις. 10 Μαρτίου είναι αύριο. Δεν προλαβαίνει να κάνει την επιχείρηση στη Ράφα. Γι' αυτό πλέον τώρα οι Ισραηλινοί δίνουν τελεσίγραφα, απειλούν τη Χαμάς και της λένε μέχρι το Ραμαζάνι να έχεις αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους. Μα άμα αφήσει ελεύθερους τους ομήρους, τότε αφού τους κρατάει για όπλα, το οποίο ως όπλο το κρατάει αυτό για να εκβιάζει. Το έχουμε καταδικάσει φυσικά αυτά, αλλά ερμηνεύουμε τι κάνει. Γιατί να τους δώσει. Και άμα τους δώσει μετά, γιατί να μην επιτεθείς στη Ράφα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, εν πάση περιπτώσει. Ο Μπένι Γκάντς, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και τώρα στηρίζει την κυβέρνηση. Αν ως το Ραμαζάν οι Όμηροι δεν είναι σπίτι, οι μάχες θα συνεχιστούν παντού συμπεριλαμβανομένες της περιοχής της Ράφας. Δηλαδή αν είναι σπίτι δεν θα συνεχιστούν οι μάχες. Πες το άμα είναι. Η Χαμάς έχει επιλογή. Μπορούν να παραδοθούν, να απελευθερώσουν τους Ομήρους και οι άμαχοι στη Γάζα θα μπορέσουν έτσι να γιορτάσουν το Ραμαζάνι. 28.985 λέει ότι είναι οι νεκροί. Έχουμε είπε ο Νετανιάχου. Οποιοδήποτε θέλει να μας εμποδίζει να διεξάγουμε επιχείρηση στην Ράφα, μας λέει στην πραγματικότητα να χάσουμε τον πόλεμο. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στην απέτηση αυτή, είπε προχθές ο Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον Γκάντς, η επίθεση θα γίνει σε συντονισμό και στο πλαίσιο διαλόγου με τις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Αιγύπτου, τους Αμερικανούς και Αιγύπτιους εταίρους, ενώ θα διευκολυνθεί η κατεπίγουσα απομάκρυνση των αμάχων, ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις τους. Μέχρι σήμερα το Ισραήλ δεν έχει δώσει επίσημα καμιά λεπτομέρεια για το πού θα πάνε οι άμαχοι, ούτε για το πώς θα πάνε. Μακρόν και ο Σίση είπαν δεν θέλουμε εισβολή στη Ράφα, θέλουμε δύο κράτη, δηλαδή Παλαιστινιακό κράτος. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς δήλωσε 127 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες. Λένε ότι δεν λειτουργεί το νοσοκομείο Νάσερ.
και η Τινησία προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο ξεχωριστά από την Νότια Αφρική πάλι για θέμα γενοκτονίας. Και έχουμε και το εξής. Εντός της ημέρας στη Χάγη, το Διεθνές Δικαστήριο, κορυφαίος δικαστικός θεσμός των ΗΠΑ, αναμένεται να αρχίσει να εξετάζει τις νομικές συνέπειες της κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών από το 1967. Πάλι αυτό δεν καταλαβαίνω τι και πώς. Πάντως προσφεύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η Τινησία κατά το Ισραήλ για γενοκτονία. Ο Γιοάβ Γκάλαντ, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, διαβεβαίωσε ότι τα μέλη της Χαμάς έχουν χάσει, λέει, τη μαχητική τους ικανότητα, δεν θέλουν να πολεμήσουν. Μάλιστα, λέει, παραδίδονται σοριδών τις τελευταίες μέρες, έχουν χάσει και την μεταξύ τους επαφή. Ο Σινουάρ, λέει, σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να μιλάει με κανέναν. Φέρουν δηλαδή τη Χαμάς να είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Και λέει, δεν θα υπάρχει κανένας να τις βοηθήσει, ούτε Ιρανοί, ούτε διεθνής υποστήριξη. Ο Μοχάμετ Στάγεχ, πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι στο Μόναχο και είπε, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς την αναγνώριση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, ζήτησε κράτος δηλαδή, και άφησε ανοιχτή την πόρτα να συνεργαστεί με τη Χαμάς. Σημαντικό και αυτό. Η Νορβηγία συμφώνησε να μεσολαβήσει για να διευκολύνει την Παλαιστινιακή Αρχή να πάρει τα παγωμένα κεφάλαια που έχει το Ισραήλ από φορολογία υποφελία της Παλαιστινιακής Αρχής, για να τα δώσει η Νορβηγία στην Παλαιστινιακή Αρχή για να μπορέσει να σταθεί όρθια, να πληρώνει μισθούς και συντάξεις και να αποφύγει την κατάρρευση. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Τζολί, δήλωσε την Κυριακή ότι η Κίνα πρέπει από το Μόναχο όλα αυτά να συμβάλλει ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια των εμπορικών διελεύσεων από την Ερυθρά Θάλασσα. Για τους Χούθη μιλάει. Έδωσε συνέντευξη την Κυριακή και ανέφερε ότι στις συνομιλίες που είχε με τον Γουάνγ Γι, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, ζήτησε από την Κίνα να παρέμβει στο Ιράν και το Ιράν τη σειρά του Χούθη για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Επίσης ζήτησε από τον Γι να μην λειτουργεί ως διάβλος παράκαμψης των κυρώσεων εποφελία της Ρωσίας. Πάμε να δούμε τα επόμενα. Το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης παρέλαβε 2 νέες κορβέτες stealth που έχουν πυράβλους πάνω τους. Είναι 2 νέα καταμαράν οπλισμένα με 16 πυράβλους αεράμινας, 6 αντιπλοϊκούς πυράβλους cruise και 6 πυράβλους επιφανείας εδάφους. Κάθε πολεμικό πλοίο βάρους 600 τόνων τροφοδοτείται από 4 μηχανές προώσεις και μπορεί να μεταφέρει ένα μαχητικό ελικόπτερο και 3 ταχύπλοα που μεταφέρουν και αυτά πυράβλους. Το Ιράν έχει βοηθάει τη Σαουδική Αραβία στο συνεχιζόμενο πόλεμο αντιπροσώπων κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Σουδάν. Η Σαουδική Αραβία στηρίζει στο Σουδάν τις κυβερνητικές δυνάμεις, τα Εμμυράτα τις δυνάμεις της ταχείας αντίδρασης, πώς τους λένε, αυτοί που είναι του στρατηγού από τον Νταρφούρ. Και λέει ότι το Ιράν έδωσε στη Σαουδική Αραβία μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία πήγαν στο στρατό, στις κυβερνητικές δυνάμεις του Σουδάν, και με αυτά απέκτησαν το πλεονέκτημα και έχουν προκαλέσει αρκετές ζημιές στις παραστρατιωτικές δυνάμεις ταχείας υποστήριξης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Ομάν και το Κουβέιτ περιορίζουν την ικανότητα των ΗΠΑ να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του άξονα της αντίστασης. Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Πολίτικο ότι αρκετές αραβικές χώρες δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ για να μην εξοργήσουν το Ιράν και τους δικούς τους πληθυσμούς υποστηρίζοντας τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Νέα επίθεση του Χούθη αλλάζει τα δεδομένα. Χτύπησαν το πλοίο Ράμπι Μαρ υπό σημεία Μπελίζ, το οποίο μάλιστα κινδυνεύει να βυθιστεί. Και επίσης διαβάζω σήμερα ότι χτύπησαν φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία αμερικανικής
ιδιοκτησίας στον κόλπο του Άντεν. Το πλοίο Sea Champion της Mega Shipping, πλειοκτήτης ο Άγγελος Μαρινάκης, εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ροσάριο της Αργεντινής στο Άντεν της Ιεμένης, προς το Άντεν της Ιεμένης με 23 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων οι 5 Έλληνες. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, μετέφερε σιτηρά, 2 επιθέσεις, δεν αναφέρθηκαν ζημιές, πάντως έγιναν εκρήξεις στην περιοχή. Το Ιράν, είπαμε ότι τις τελευταίες μέρες δεν βλέπουμε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων, ούτε στο Ιράκ, ούτε στην Συρία, στη Βορειοανατολική Συρία. Φέρεται το Ιράν να έχει παρέμβει και στη Χεζμπολάχ, να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά και προκαλέσει, ανοίξει άλλο ένα μέτωπο, δηλαδή δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να επιτεθεί και να εισβάλλει στο Λίβανο, δεν μας συμφέρεται αυτό. Το ίδιο είπε και στις δυνάμεις του άξονα της αντίστασης, μη βαράτε τους Αμερικανούς, για να μην δημιουργήσετε πρόβλημα στις συνομιλίες που γίνονται για απομάκρυνση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή. Πάντως, κατευναστικά λειτουργήσε η παρέμβαση του Ιράν. Ο Τραμπ θα κόψει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς τον κόσμο όταν επιστρέψει στην εξουσία, προβλέπει η Wall Street Journal. Πάμε στο πέμπτο, για να δούμε. Ναι. Με βάση τις ενέργειες και δηλώσεις του Τραμπ μέχρι τώρα, μπορεί κανείς ήδη να πάρει μια ιδέα για την πιθανή εξωτερική του πολιτική κατά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Για παράδειγμα, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο μπλοκάρισμα της βοήθειας προς το Κογκρέσο και τα παράπονά του για το ΝΑΤΟ προκάλεσαν συναγερμό στην Ευρώπη και στην Ταϊβάν, γράφει η εφημερίδα. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τίποτα άλλο. Λέει ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα στους Ρεπουμπλικάνους. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν εξωστρέφεια, οι άλλοι που θέλουν απομονωτισμό, αλλά λέει θα υπερισχύσουν το απομονωτισμό που είναι κοντά στον Τραμπ. Μεγάλες ανησυχίες στην Ευρώπη, γιατί εάν τελικώς κάνει πράξη τα λόγια για τις απειλές του Τραμπ, η Ευρώπη θα είναι ανίσχυρη να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Μάλιστα γίνονται ακόμα και σκέψεις να αποκτήσει η Ευρώπη δική της πυρηνική βόμβα, η Γερμανία δηλαδή, που θα τη χρεώσει σε εμάς. Η Νίκη Χέιλι, αντίπαλος του Τραμπ στους προεκλογικό αγώνα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, κατηγόρησε τον Τραμπ επειδή έχει αφωνία για το θέμα του Ναβάλνη. Γιατί δεν λες τίποτα, λέει, για τον Ναβάλνη? Η σιωπή σου είναι σαν να αποδέχεσαι το έγκλημα και να υποστηρίζεις τον Πούτιν. Τώρα, τρομερό άρθρο στην αυτεμπορική που λέει ότι στην ουσία τα λεφτά που δίνει ως βοήθεια Αμερική, το 65% για παράδειγμα στην Ουκρανία, επιστρέφουν πίσω. Και έτσι με αυτή τη βοήθεια που πιθανότατα θα τα ζητήσουν από την Ουκρανία εν ευθέτω χρόνο, αυτά επιστρέφουν στις αμερικανικές βιομηχανίες όπλων, οι οποίες, λέει, η βιομηχανική παραγωγή στην αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 17% από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία πριν 2 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve που επικαλείται η Wall Street Journal. Και λέει λοιπόν ότι στην ουσία εμείς κερδίζουμε, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά μαχητικά, 80 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 μέχρι το Σεπτέμβριο, παραγγελίες. Η Πολωνία 30 δισεκατομμύρια. Η Γερμανία 8,5 για Σινού και η Τσεχία 5,6 για F-35. Το LNG, δισεκατομμύρια πολλά κέρδισε η Ρωσία από το LNG αφού κόψαν το φυσικό αέριο της Ρωσίας και έχουμε και άλμα στις επενδύσεις. Όπου έχω ένα εκπληκτικό για τον Τραμπ, αλλά για τους φίλους του Τραμπ το κρατάω για αύριο. Ελπίζω για να πάμε στο τελευταίο που είναι να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία. Λοιπόν, δεν την έχει καλά ο Τραμπ πάντως. Δεν την έχει καλά ο Τραμπ, θα το δείτε αύριο. Η Media Zona είναι μια ανεξάρτητη ρωσική εταιρεία μέσων ενημέρωσης η οποία σε συνεργασία με το BBC Russia
επιβεβαίωσε ότι μετά από έρευνα ανοιχτού κώδικα εντόπισε ονόματα Ρώσων στρατιωτών 44.654 Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα μέτωπα του πολέμου από το Φλεβάρι του 22 μέχρι σήμερα. Από τις αρχές Φεβρουαρίου προσθέθηκαν άλλα 1.194 ονόματα. Από την τελευταία ενημέρωση, λοιπόν, είπαμε αυτό, οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι τα πραγματικά νούμερα είναι πιθανότατα σημαντικά υψηλότερα. Επειδή οι πληροφορίες που έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής προέρχονται από δημόσιες πηγές, συνεισφορές από συγγενείς, ειδήσεις σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και αναφορές από τοπικές αρχές. Το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμά ότι η Ρωσία είχε χάσει 402.430 στρατιώτες. Όπως είναι μικρό το 40.000, είναι και υπερβολικό το 400. Πάντως, την αλήθεια μπορεί να μην τη μάθουμε ποτέ. Ο Μετβέντεφ, θυμάστε χθες τι είπαμε, ότι ο Πούτιν είπε ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ενώ για τη Δύση είναι η βελτίωση της γεωπολιτικής και στρατηγικής του θέσης, για τη Ρωσία είναι, λέει, ζήτημα ζωής και θανάτου. Και έχουμε πει ότι όταν μία χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, δηλαδή θέμα επιβίωσης, τότε νομιμοποιείται να κάνει πόλεμο. Αλλά όταν πρόκειται για πυρηνική δύναμη, ότι αν κινδυνέψει, γιατί τα έχει τα όπλα τότε. Έδωσε το πρώτο μήνυμα. Σήμερα έρχεται ο Μετβέντεφ, ακούστε τι λέει. Και δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο, ακριβώς επειδή το ανέφερε χθες ο Πούτιν. Ο Μετβέντεφ λέει πολλές υπερβολές. Αλλά επειδή προηγήθηκε η δήλωση του Πούτιν, αυτή να τη λάβουμε σοβαρά, όσο μπορείς να λάβεις σοβαρά τον Μετβέντεφ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, κάνει υπερβολικές δηλώσεις. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μετβέντεφ επανέλαβε τη γνωστή του θέση ότι οι πυρηνικές δυνάμεις δεν χάνουν ποτέ έναν πόλεμο εφόσον υπερασπίζονται την πατρίδα τους. Αναφέρθηκε δε σε ένα υποθετικό σενάριο ότι σε περίπτωση νίκης της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, ότι επειδή τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία έχουν ενσωματωθεί και θεωρούνται εδάφη της Ρωσίας, τα ουκρανικά εδάφη, εάν επιταθεί η Ουκρανία να πάρει τα εδάφη τα δικά της, που όμως τώρα η Ρωσία θεωρεί δικά της, αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με το ρωσικό σύνταγμα και αυτό θα νομιμοποιήσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να τα κρατήσει. Και τώρα στο βασικό ερώτημα. Πιστεύουν πραγματικά αυτοί οι ηλίθιοι στη Δύση, εννοεί, ότι ο ρωσικός λαός θα δεχόταν έναν τέτοιο κατακερματισμό της χώρας του, διερωτήθηκε. Αντίθετα, οι ρωσικές δυνάμεις θα ανέπτυσαν ολόκληρο το οπλοστάσιο τους και θα εξαπέλυαν επιθέσεις στην Ουάσιγκτον, το Βερολίνο και το Λονδίνο, εκτός από το Κίεβο. Ξεκάθαρα τα λέει αυτά. Όπως είπε, όλα αυτά και άλλα και άλλες ιστορικές όμορφες τοποθεσίες έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό ως στόχοι της πυρηνικής τριάδας της Ρωσίας, αναφερόμενος στον σχηματισμό χερσαίων διαπυρωτικών πυράβλων, υποβρυχίων πυράβλων και στρατηγικών βαλιστικών με πυρηνικές βόμβες. Αυτή είναι η τριάδα, η πυρηνική τριάδα της Ρωσίας. Τώρα, οι Ευρωπαίοι στο Μόναχο κάνουν έκκληση στη συνείδηση των ΗΠΑ να δώσει όπλα στο Μόναχο, στη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου, είναι το κεντρικό θέμα. Πρώτον, να απελευθερώσει τα κεφάλαια τα 60 δις που σημαίνει όπλα να δοθούν στην Ουκρανία και δεύτερον, τι θα γίνει με την ασφάλεια της Ευρώπης. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχει New York Times. Σε αδιέξοδο φαίνεται να έχει περιέλθει η Δύση στη στάση της έναντι της Ρωσίας, καθώς κατά τη διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου κατέστη σαφές ότι ο Ρώσος ηγεμόνας Βλαντιμίρ Πούτιν καταφέρει να ξεφεύγει από την πίεση των Δυτικών και Ρώσεων και να καταγάγει νίκες που προξενούν από ανησυχία και απελπισία στον δημοκρατικό κόσμο. Αυτό που κατέστη σαφές στους δυτικούς ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στη γερμανική πόλη είναι ότι τίποτε από όσα έχουν κάνει ως τώρα κατά του Κρεμλίνου και οι Ρώσεις, διεθνείς καταδίκες, προσπάθεια περιορισμού της επιρροής του κτλ. Δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στις προθέσεις του Πούτιν και στις διεθνείς ισορροπίες. Έχουμε τώρα για την έπεσε η Αυδίηβκα, πέθανε ο Ναβάλνη
και έχουμε και το τελευταίο, η τελευταία εξέλιξη, η πιθανή δυνατότητα να καταστρέψει όλους τους δορυφόρους, να μην μπορούν να λειτουργήσουν δηλαδή, να στέλνουν σήματα στη γη, με αυτό το όπλο που μπορεί να εκτοξεύσει, να κάνει πυρηνική έκρηξη στο διάστημα. Δηλαδή καταστρέψαμε τη γη, καταστρέψαμε και το διάστημα τώρα. Ο άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι έλογο «ον», αλλά αφού καταστρέφει τη γη που κατοικεί, αν καταστρέψει και το διάστημα, πού είναι το έλογο? Πού είναι το έλογο? Πώς θα έλεγε ο Λαζόπουλος, παράλογο αυτό. Λοιπόν, είπαμε η αγωνία για να εγκαταληφθεί και ζητούν όλοι να απελευθερωθούν τα λεφτά. Πάμε να δούμε. Το κίνημα των αγροτών ή ο ξεσηκωμός των αγροτών στην Πολωνία δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός Υπουργός Υποδομών Ολεξάνδρ Κουμπράκοφ χαρακτήρισε σήμερα απειλή για την ασφάλεια της Ουκρανίας τον αποκλεισμό από Πολωνούς αγρότες των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Ο αποκλεισμός των συνόρων συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια μιας αμυνόμενης χώρας. Τέτοιες ενέργειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αντιπαράθεση με τον κοινό μας εχθρό που ονομάζεται Ρωσία. Υπάρχουν 6 σημεία που είναι πύλες και δεν μπορούν να μπουν και δεν μπαίνουν, λέει, μέσα. Ανθρωπιστική βοήθεια, θέματα, υλικά πρώτης ανάγκης, ίσως και όπλα και πυρομαγικά. Και κάνει έκκληση να λήξει αυτή η ιστορία. Η Αυντίηβκα, η Times λένε ότι ήταν πολύ σημαντική νίκη για τους Ρώσους. Το Newsweek λέει το ίδιο, αποτυχία της Δύσης, επιτυχία. Η New York Times ανησυχούν και αυτοί για την καθυστέρηση της βοήθειας στην Ουκρανία, ανησυχούν για τη νέα ρωσική αντιδορυφορική ανάπτυξη, αυτό που σας είπα. Μας φέρνουν στο νου. Ο Ζελένσκι στην ουσία έκανε έκκληση στους δυτικούς που είχε μέσα και έναν τόνο απειλής ότι αν δεν προστατέψετε το πρόβλημα θα έρθει σε εσάς. Τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντά σήμερα, Δευτέρα, η σύζυγος του Αλεξέη Ναβάλνη, Γιούλια Ναβάλνα, 3 μέρες μετά το θάνατο του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τη Δευτέρα θα υποδεχθώ τη Γιούλια Ναβάλναγια στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους μαχητές της ελευθερίας στη Ρωσία και θα τιμήσουν τη μνήμη του Αλεξέη Ναβάλνη. Δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωσέπ Μπορέλ. Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες συλλήψεις στη Ρωσία ατόμων που διαμαρτύρονται για τον Ναβάλνη. Ακόμα δεν έχουμε, λένε ότι υπάρχουν κάποιοι μόλοπες στο στήθος του Ναβάλνη. Δεν έχει δοθεί ακόμα η σωρός του συγγενείς. Γίνονται, ούτε έχει γίνει νεκροψία ακόμα. Ρωτήθηκε ο Πεσκόφ και είπε δεν είναι θέμα της Προεδρίας να ασχοληθεί με το θάνατο ενός ανθρώπου. Υπάρχουν λέει διαδικασίες, δικαστήρια, θα περιμένουμε τα πορίσματα και της υγειονομικής υπηρεσίας και της δικαστικής αν γίνει και θα σας πω όταν, αν έχουμε πορίσματα θα σας πω, τώρα λέει δεν έχω να σας πω τίποτα. Λοιπόν, αυτά για απόψε και αφήσαμε και το μισό δελτίο έμεινε εκτός, υπόψη, ναι, η μισή εκπομπή, γιατί δεν είχαμε χρόνο, έμεινα και σημαντικά πράγματα. Αύριο, να δούμε και μέχρι αύριο τι εξελίξεις θα έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Φίλες και φίλοι, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.